Πατρί σου, Κύριε, ενδύσσον τε δικαιοσύνη και Υιός Ιησού αγαλιάσει, αγαλιάσονται. Χέρις μικρός σας ιατμάστε, εις μικρόν κόμις λιβησίου εκταφήμα, παράκτον κόσμι μαμέγα, νησού εμπιάσαστη, του Thank you.
Χρυσόστομε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Συσανίου και Σιατίστης, κύριε κύριε Παύλε. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κερνίτσης, κύριε Χρύσανθε. Άγιοι Ηγούμενοι, Σεβαστοί Πατέρες. Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου της Διακηδίου Σχολής Λαού, αγαπητοί εν κυρίω αδελφοί. Εκ μέρους του Σωματείου Ενωμένη Ρωμιοσύνη, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Θα θέλαμε πρωτίστως να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σεπτόν Ποιμενάρχη μας, κύριο κύριο Χρυσόστομο, που έθεσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών την παρούσα σύναξη, καθώς και για την εν γέννη στήριξή του, αφού ευλογεί και αγκαλιάζει με στοργή και ενδιαφέρον όλες τις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις μας. Θερμές ευχαριστίες στον Μητροπολίτη Συσσανίου και Σιατίστης, κύριο κύριο Παύλο, που πολύ πρόθυμα αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας για να έρθει για δεύτερη συναπτή Κυριακή στην πόλη του Πρωτοκλήτου, στην πόλη μας Πάτρα. Επίσης, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους, τον Βυζαντινό Χορό της Πολυφωνικής Χοροδίας Πατρών και τον Διευθυντή του κύριο Ιωάννη Κότορο. Ευχαριστούμε και τους τηλεοπτικούς σταθμούς Αχελό και τον Λίχνο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών για την κάλυψη και προβολή της εκδήλωσης. Τέλος, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διακηδίου Σχολής Λαού για την φιλοξενία και την παραχώρηση της αίθουσας. Για όσους δεν γνωρίζουν και για όσους έχουν ξεχάσει, το Σωματείο μας συστάθηκε το 2008 με σκοπό πρωτίστως την προάσπιση της ευλογημένης ελληνικής γλώσσας, κατόπιν τη βαθύτερη γνώση και μεταλαμπάδευση της μακραίωνης ιστορίας και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, και προφανώς για την προβολή και αναβίωση των πνευματικών αξιών που αν και συνθέτουν την ταυτότητά μας, βάλλονται πολύπλευρα στις μέρες μας. Μπορεί βέβαια κάποιοι να ισχυρίζονται πως έχουμε τελματώσει, πως δεν υπάρχει προοπτική επιστροφής.
Εν τούτης, εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ την ελπίδα μας. Και αυτό γιατί την παρήγορη και ελπιδοφόρα πραγματικότητα μας υπενθυμίζουν οι σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, με την πνευματοφόρο ζωή και την θαυμαστή πορεία τους. Σε μια τέτοια σύγχρονη οσιακή μορφή είναι αφιερωμένη και η σημερινή εκδήλωση. Σε έναν Άγιο Γέροντα τόσο συγχρονό μας που θα μπορούσε να ζει ακόμα ανάμεσά μας, αφού γεννήθηκε το 1920 και κοιμήθηκε το 1991. Η μορφή λοιπόν που προβάλλει απόψε το Σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη Πατρών είναι αυτή του Αγίου Ιακώβου Ενεβία Τσαλίκη, γέροντος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Για όποιους είχαν την ευλογία να ζήσουν μαζί του, να γνωρίσουν από κοντά τα ασκητικά παλέσματά του, τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που υπέμεινε, αλλά και την χάρη του Θεού που πλημμύριζε την ύπαρξή του, ακόμα κι αν εκείνος την έκρυβε επιμελώς για να αποφύγει τον πειρασμό της υπερηφανίας, δεν υπάρχει αμφιβολία πως θυμίζει παλαιούς ασκητές και αγίους, που διαβάζουμε στα συναξάρια. Και δεν ήταν μόνο η καταγωγή του από το Λιβύσι της Μικράς Ασίας που τον έκανε να μοιάζει τόσο πολύ με τις οσιακές μορφές που άκμασαν επί αιώνες τα αγιασμένα κοινά χώματα, ήταν ο προσωπικός του αγώνας, η προσευχή, την οποία είχε καθημερινά βίωμα από την παιδική του ηλικία, η υπομονή, η υπακοή και η ταπείνωση, που ήλκυσαν τη χάρη του Θεού και τον ανέδειξαν γέροντα πνευματοφόρο με μυστικές και ουράνιες εμπειρίες, με θεία χαρίσματα που εκείνος θεούσε συνηθισμένα, αλλά όσοι μπορούσαν να τα αντιληφθούν κατανοούσαν το πνευματικό ύψος στο οποίο είχε ανέλθει με τη χάρη του Θεού. Παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Χρυσόστομο να προσέλθει στο βήμα για να ευλογήσει και να χαιρετήσει την απόψινή μας εκδήλωση. Αδελφοί μου, Χριστός Ανέστη. Και πάλι στη διακήδιο αυτή ιστορική αίθουσα λαού πατρών, απόψε με εκλεκτό φιλοξενούμενο τον αγαπητό αδελφό και φίλτατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σατής της κύριο Παύλο, με τον οποίο συνδεόμεθα από πολύ παλιά, υπηρετούσαμε μαζί στην Ιερά Σύνοδο και τώρα ως αρχιερείς συνεργαζόμαστε για τα διάφορα θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδος και γενικότερα, μάλιστα είναι συνοδικός κατά την τρέχουσα συνοδική περίοδο. Είχαμε την χαρά και την εξαιρετική ευλογία να τον έχουμε και την προηγουμένη Κυριακή μαζί μας. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, και έκανε τον κόπο πάλι σήμερα, ενώ βρισκόταν στη Φλόρινα, εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, στις εορτές για τα 50 χρόνια ιεροσύνης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης. Έφυγε μετά το μεσημέρι και ήρθε κατευθείαν εδώ στην Πάτρα για να μιλήσει, επειδή είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος, όπως είπα και στους αδελφούς της Ενωμένης Ρωμιοσύνης όταν ήρθαν στο γραφείο μου, ήταν ο πιο κατάλληλος και είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, αφού ως ιεροκήρυξ ο Άγιος Συσανίου και Σιατίστης της Ιεράς Μητροπόλεως Καλκίδος τον είχε γνωρίσει από κοντά και μπορεί να μας πει πολλές λεπτομέρειες από την αγιασμένη βιωτική πολιτεία του. Θα ήθελα πρωτίστως να σας ευχαριστήσω, Σεβασμιότατε Άγιοι Αδελφέ, για τον κόπο που κάνατε να μας δώσετε και σήμερα αυτή τη χαρά με την ευλογημένη παρουσία σας στην πόλη του Αγίου Ανδρέου. Και να ευχαριστήσω παράλληλα και τους αδελφούς της Ενωμένης Ρωμιοσύνης του Παρατήματος Πατρών, οι οποίοι αγωνίζονται για τα ιδανικά της πίστεώς μας και για τις πατροπαράδοτες ελληνορθόδοξες αξίες, οι οποίες δυστυχώς ευρίσκονται σε έκπτωση. Βλέπετε, τα είπε και ο Άγιος Συσανίου την παρελθούσα Κυριακή, τα λέμε συνεχώς και αδιαλείπτως, ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη λαμπάδα αναμένη της ελληνορθόδοξης παράδοσης, γιατί θα δώσουμε λόγο και στο Θεό και στους ανθρώπους, στα παιδιά μας, στους επιγενωμένους. Να ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθατε εδώ και κατεκλείσατε αυτή την ιστορική αίθουσα. Είναι σεβασμιότατε πολύς ο κόσμος και από τα βάθη της ψυχής μου αισθάνομαι αυτή την ανάγκη
Είναι υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως η ωραία αυτή εκδήλωση. Θεοφιλέστατε Άγιοι Αδελφέ, Άγιοι Πατέρες, η χοροδία εδώ του Βυζαντινού χορού της Πολυφωνικής των Πατρών, κύριε Πρόεδρε της Διακηδίου και όλους τους αδελφούς, σας ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής και καρδίας. Εύχομαι να έχετε υγεία και ευλογία από το Θεό, διαπρεσβειών του υγειασμένου, του Οσίου, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Ιακώβου του Ενεβία. Θα μας τα πει τώρα ο Άγιος Ισανίου, εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι η Εκκλησία είναι εργαστήριο Αγίων και ποτέ δεν σταματάμε να έχουμε Αγίους μέσα στην Εκκλησία. Καμιά εποχή δεν είναι άμυρος Αγίων. Ευμερίσαμε στην εποχή μας, στα χρόνια μας, να έχουμε Αγίους όπως ο σήμερον εδώ θα έλεγα τιμόμενος, Όσιος Πατήρ ημών Ιάκωβος ο Σαλίκης. Σεβασμιότατε και πάλι ευγνωμόνως σας ευχαριστούμε. Καλώς μας ήρθατε. Οι πύλες στη Μητρόπολη και στην καρδιά μας είναι ανοιχτές. Γνωρίζετε την αγάπη μας, όχι τώρα, αλλά από πολύ παλιά. Και παρακαλώ να προέλθετε στο βήμα για να αναπτύξετε το θέμα σας. Δεν ξέρω τι άλλο έχετε. Θα έρθετε εσείς πρώτα. Ωραία, ελάτε. Κατά το πρόγραμμα. Μία από τις προσωπικότητες που θα μπορούσαν να μας κάνουν κοινωνούς της αγιότητας και του μεγαλείου ψυχής του σύγχρονου Αγίου είναι ο προσκεκλημένος μας, ο απόψινός μας ομιλητής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης κύριος Παύλος. Γεννημένος στη Χαλκίδα, γνώρισε τον Άγιο Ιάκωβο από τα παιδικά του χρόνια, όταν τον πρωτοσυνάντησε στην Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ και στη συνέχεια όταν εκάρι μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος. Είχε μαζί του στενή γνωριμία για 20 ολόκληρα χρόνια, η οποία ήταν μια διαρκής εμπειρία από τη ζωή αυτού του σύγχρονου Αγίου. Το 1971 αποφύτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Εκάρι μοναχός τον Άγιο Γεώργιο τον Αρμά, όταν ηγούμενος ήταν ο μακαριστός γέροντας πατήρ Γεώργιος Καψάνης Γρηγοριάτης. Χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια πρεσβύτερος. Εργάστηκε ποιματικά στην Εργατούπολη του Μαντουδίου και της Αγίας Άννας στην Εύβοια για μια 25ετία. Από το 1998 υπηρέτησε ως γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητας, της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου και Οικογενείας και άλλων πολλών συνοδικών επιτροπών. Την 28 Φεβρουαρίου 2006 εξελέγει από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατίστης. Η χειροτονία του έγινε στις 4 Μαρτίου 2006. Είναι συγγραφέας βιβλίων και έχει δημοσιεύσει άρθρα στον ημερήσιο και εκκλησιαστικό περιοδικό τύπο. Αμέσως τώρα θα προβληθεί ένα βίντεο αφαιρωμένο στον Άγιο Ιάκωβο και κατόπιν παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης κύριο Παύλο να προσέλθει στο βήμα για να αναπτύξει την ομιλία του. Σεβασμιότατε Άγιε Πατρών, εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με ανέχεστε δυο συνεχείς Κυριακές στη Μητρόπολή σας. Και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, που όντως η σχέση μας είναι παλαιά. Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Θα σας έλεγα καταρχήν ότι όσα είπατε προηγουμένως, την ώρα που ακούγαμε το σχετικό πρόλογο με τις συμβουλές του Αγίου Ιακώβου στα διάφορα θέματα, είναι ακριβώς όπως τις ακούγατε και τις βλέπατε. Βέβαια είναι άλλο πράγμα να τις ακούς ζωντανά και άλλο πράγμα να τις βλέπεις γραμμένες. Η διαφορά είναι τεράστια, επιτρέψτε μου να σας πω, ενώ η ουσία των λόγων παραμένει ακεραιή. Η Εκκλησία μας έχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα, να μπορεί ένα γεγονός να συμπυκνώσει όλη την Εκκλησία και να μπορεί ένα γεγονός να αποκαλύψει όλη την Εκκλησία. Ένας Άγιος επιβεβαιώνει όλη την Εκκλησία, τη διδασκαλία της, τη ζωή της. Και ένας Άγιος αποκαλύπτει όλη την αλήθεια της Εκκλησίας. Γιατί ο πατήρ Ιάκωβος είναι Άγιος? Γιατί ο Χριστός ανέστη. Αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, αν ο θάνατος δεν είχε νικηθεί, κανείς δεν θα μπορούσε να ήταν Άγιος. Σε μια άλλη ευκαιρία, νομίζω την προηγούμενη φορά είπα, ότι δεν έχουμε πολλές επιλογές στη ζωή μας.
είμαστε υποψήφια σκουπίδια, είμαστε υποψήφιοι θεοί. Ο Άγιος Ιάκωβος μας απέδειξε ότι μπορούμε να είμαστε όλοι μας υποψήφιοι θεοί. Και ο Άγιος Ιάκωβος μας δείχνει ότι η οδός της Εκκλησίας είναι μια κατεξοχήν επιστημονική οδός. Η επιστήμη τι κάνει? Χρησιμοποιεί τη θεωρία, εφαρμόζει το πείραμα και έχει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η οδός της Εκκλησίας. Ποια είναι η θεωρία? Η διδασκαλία του Χριστού μας, το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Και ο άνθρωπος που εμπιστεύεται το Θεό κάνει το πείραμα να ζήσει κατά το Ευαγγέλιο, να ζήσει με τον τρόπο του Θεού. Το κάνει, αγωνίζεται, προσπαθεί και τελικά έρχεται το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο αγιασμός του ανθρώπου. Αυτός όμως είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Και πάλι κατά την πρόσκληση του Αποστόλου Παύλου, κατά τον καλέσιντα ημάς Άγιον και εσείς, λέει, Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσεστε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιάκωβος μας επιβεβαιώνει και κάτι άλλο. Πώς αναγνωρίζεται ένας Άγιος μέσα στην Εκκλησία? Όχι με μία άνωθεν διαταγή, αλλά μέσα από την εμπειρία των ανθρώπων. Τη στιγμή που το ιερό του σκήνομα κατέβαινε στον τάφο, από το πλήθος του λαού που είχε μαζευτεί στην εξώδια ακολουθία του, ακούστηκε μία λέξη, Άγιος. Και αυτή η λέξη εκείνης της ημέρας ήρθε η στιγμή, όχι που επιβεβαιώθηκε σε μία στιγμή, αλλά που βιώθηκε σαν πραγματικότητα. Όποιος παραδείγματος χάρη πήγαινε στη μνήμη του, στο ετήσιο μνημόσυνό του κάθε χρόνο, θα έβλεπε ότι αυτό δεν ήταν ένα μνημόσυνο, αλλά η γιορτή ενός Αγίου. Οι άνθρωποι δεν πήγαιναν κόλυβα, πήγαιναν άρτους, για να τιμήσουν ακριβώς αυτόν που στη συνείδησή τους ήταν Άγιος. Πολύ πριν ανακηρυχθεί, οι άνθρωποι προσευχόντουσαν σε αυτόν, ζητούσαν τη μεσητεία του και ο Άγιος Ιάκωβος παρενέβαινε μέσα στη ζωή μερικές φορές με τρανταχτό τρόπο. Έτσι λοιπόν ήρθε η στιγμή που η Εκκλησία μας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, ήρθε αυτό που από όλους είχε πιστευθεί να μας το επιβεβαιώσει και να κατατάξει τον πατέρα Ιάκωβο όπως εμείς τον γνωρίσαμε, μεταξύ των Αγίων, και ετοιμαζόμαστε την Κυριακή των Αγίων Πάντων με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου και της Ιεράς Συνόδου να προβούμε στην επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου του Νέου, του εν τη μονή του Οσίου Δαβίδ ασκήσαντος. Όταν εκοιμήθη ο πατήρ Ιάκωβος 21 Νοεμβρίου, την ημέρα των εισοδίων, όπου πραγματοποίησε τα δικά του εισόδια στη Βασιλεία του Θεού, ζούσαν οι δύο άλλοι Άγιοι. Ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος εκοιμήθη 13 μέρες αργότερα, αλλά την ίδια μέρα με το παλαιό ημερολόγιο, και ο Άγιος Παΐσιος αργότερα. Όταν λοιπόν εκοιμήθη ο πατήρ Ιάκωβος, ο Άγιος Πορφύριος είχε πει «Σήμερα κοιμήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους του αιώνα μας. Είχε μέγα προορατικό και διορατικό χάρισμα, τα οποία με την ταπείνωσή του έκρυβε επιμελώς». Έτσι ένας ιερομόναχος σφραγιζόταν με το λόγο ενός άλλου ιερομονάχου και ιδίω στη συνέχεια Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και ο πατήρ Παΐσιος τότε και νυν Άγιος Παΐσιος είχε πει «Ο γέροντας Ιάκωβος είναι ο πιο ταπεινός άνθρωπος στην Ελλάδα και βλέπει κανείς όσο ζούσε πόση μεγάλη παρησία είχε η προσευχή του». Τώρα αυτές τις ρίσεις των δύο Αγίων έρχεται επίσημα και τις φραγίζει η Εκκλησία μας.
πληροφορήθηκα προσωπικά την αγιοκατάταξή του, ευρισκόμενο στη Βιέννη στο αεροδρόμιο και επιστρέφοντας από μία επίσκεψή μου στη Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας. Μαζί μου είχα συναντήσει τυχαία, με ερωτηματικό, έναν αγροτικό γιατρό που υπηρετούσε στο Μαντούδι την εποχή της δικής μου διακονίας εκεί επί 25 χρόνια. Και μάλιστα ο Θεός μου τον έστειλε γιατί χρειαζόμουν κάποιον σε αυτό το μεγάλο αεροδρόμιο. Ετοιμαζόμουν να κλείσω το τηλέφωνο για να μπούμε στο αεροπλάνο όταν χτύπησε το τηλέφωνο και άκουσε ένα γνωστό μου κληρικό που είναι στο Πατριαρχείο να μου λέει «Να έχετε την ευχή του Αγίου Ιακώβου του Νέου». Μόλις αγιοκατατάχθηκε. Και δοξάζω το Θεό γιατί μάλλον είμαι ο πρώτος που το έμαθε. Το είπα στο γιατρό και ο γιατρός μου λέει να σας πω εγώ για τον πατέρα Ιάκωβο αφού σηκώθηκε και έκανε το σταυρό του μέσα στο αεροδρόμιο. Όταν μου λέει πρωτοήρθα αγροτικός γιατρός στο Μαντούδι αντιμετώπισα διάφορες δυσκολίες στη δουλειά μου. Τον πατέρα Ιάκωβο δεν τον ήξερα ούτε και το μοναστήρι είχα ξαναπάει. Μια φορά αποφάσισα να πάω λοιπόν να προσκυνήσω στο μοναστήρι. Οπότε συναντώ τον πατέρα Ιάκωβο. Και εκείνος με πλησιάζει και μου λέει, πρώτη φορά έβλεπε ο ένας τον άλλον, «Νίκο μου, μη στεναχωριέσαι, όλα τα προβλήματα που έχεις στη δουλειά σου θα τακτοποιηθούνε». Και εγώ λέει, έμεινα άναυδος. Πώς ήξερε το όνομά μου, πώς ήξερε ότι έχω προβλήματα στη δουλειά μου. Και λίγο αργότερα πήγα με τον πεθερό μου, μου λέει, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι ένας άγιος άνθρωπος, μια Κυριακή να λειτουργηθούμε στο μοναστήρι. Και αφού τελείωσε η Θεία Λειτουργία και βγήκαμε όλοι έξω, κάποια στιγμή ο Πατριάκος βγαίνοντας από τον ναό, κοιτάει προς τον πεθερό μου και του κάνει νόημα. Ο πεθερός μου τα χάνει. Του λέει εγώ. Πλησιάζει και του λέει «Εσύ παιδί μου είσαι άνθρωπος του Θεού». Τίποτα άλλο και έφυγε. Έτσι λοιπόν, αυτά συνέβησαν στο αεροδρόμιο τη στιγμή που πληροφορηθήκαμε την απόφαση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Είναι αλήθεια αγαπητοί αδελφοί ότι έζησα και ο Θεός με ηλέησε και γι' αυτό θα με ελέγξει πάρα πολύ αυστηρά στην αρχή ανάμεσα σε δύο Αγίους και τώρα διαπιστώνω και σε ένα τρίτο. Το Μαντούδι της Εύβοιας που διεικόνησα επί 25 χρόνια είναι ανάμεσα στο Προκόπιν που βρίσκεται το Ιερό Σκήνωμα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και στη λίμνη της Ευβοίας, στις Ροβιές που βρίσκεται η Μονή του Οσίου Δαβίδη. Δύο ζωντανοί Άγιοι, όπως όλα αυτά τα χρόνια τους ζήσαμε, με διαρκείς και εκπληκτικές παρεμβάσεις μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δεν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε για τις δικές τους παρεμβάσεις. Θα μιλήσω όμως για την ευλάβεια του πατρός Ιακώβου, έτσι θα τον λέω τώρα, απέναντι σε αυτούς τους δύο μεγάλους Αγίους, τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδε, τους οποίους αγάπησε, στους οποίους προσέφυγε και τους οποίους διακόνησε. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε μερικά περιστατικά. Η πρώτη γνωριμία μαζί του ήταν όταν ήμουν παιδάκι, και πήγαμε με το καθηγητικό από τη Χαλκίδα εκδρομή στον Όσιο Δαβίδ. Τότε οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Πήγαμε μέχρι τη λίμνη με το λεωφορείο, μέχρι τις Ροβιές μάλλον, από εκεί μπήκαμε σε μια βαρκούλα και πήγαμε στο λιμανάκι εκεί, από όπου ξεκινήσαμε να ανεβούμε στο μοναστήρι με τα πόδια. Παιδιά, εμείς μαζί με τους πατέρες που μας συνόδευαν, ψάλαμε, τραγουδούσαμε. Φτάνοντας λοιπόν στο μοναστήρι, ο γέροντας άκουσε τις φωνές μας και τότε θυμάμαι την εικόνα που σχημάτισα και την έχω μπροστά μου, έναν λιπόσαρκο άνθρωπο, ένα καλόγερο, που καθώς ερχόταν προς εμάς, σου έδινε την εντύπωση ότι δεν πατούσε στα πόδια, αλλά στις μύτες των ποδιών του, ένα πολύ ανάλαφρο περπάτημα και εξεπλάγιν, όταν πρόσφατα άκουσα τον Άγιο Μόρφου να τονίζει το ίδιο πράγμα. Ήταν σαν να πατούσε σε βαμβάκι. Να μας υποδέχεται ψάλλοντας, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Τα χρόνια πέρασαν και με τη χάρη του Θεού αξιώθηκα να χειροτονηθώ στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο Διάκονος και να τοποθετηθώ στην ενορία του Μαντουδίου. Όταν έφτασε η εορτή του Αγίου Δαβίδ 1η Νοεμβρίου και μάλιστα εκείνη την εποχή ο κόσμος δεν την ήξερε την εορτή. Ήξεραν μόνο την καλοκαιρινή της Μεταμορφώσεως και ίσα ίσα που γέμιζε η Εκκλησία. Να πάω να λειτουργήσω στον Όσιο Δαβίδ. Πήρα ένα ταξί και η πρώτη εμπειρία μου ήταν από τον ίδιο το ταξιτζή, ο οποίος μόλις του είπα θα πάμε στον Όσιο Δαβίδ, μου κάνει «Α, στον Όσιο Δαβίδ». Του λέω «Τι σημαίνει αυτό το «Α»?» Μου λέει «Ξέρεις, εμείς παλιά δεν θέλαμε να πηγαίνουμε στο μοναστήρι γιατί έχει άσχημο δρόμο». Και μια φορά κάποιες γυναίκες από εδώ από το χωριό μου είπανε «Θα μας πας και η Θανάση στον Όσιο Δαβίδ να λειτουργήσουμε». Και εγώ λέει «Τους είπα στην αρχή, δεν σας πάω, εγώ το αυτοκίνητό μου δεν το έχω για σπάσιμο». Και το βράδυ λέει «Βλέπω στον ύπνο μου τον Άγιο Δαβίδ που έρχεται και με πιάνει από το λαιμό». Και πετάχτηκα όρθιος και πήγε και ξύπναγα πρωί-πρωί «Ελάτε να σας πάω». Στον δρόμο όμως μου είπε το εξής. Μου λέει «Κάποτε αρρώστησε το παιδάκι της Τάδε, μια ενορίτης άσμου, και με πήρε για να πάμε στο μοναστήρι να διαβάσουμε τα ρουχαλάκια του παιδιού. Τότε ο μόνος δρόμος που υπήρχε ήταν αυτός που και σήμερα περνάει μπροστά από το ασκητήριο του Αγίου, χωματόδρομος τότε, κανείς άλλος. Λίγο πριν το μοναστήρι και μετά το ασκητήριο είχε κοκκινόχωμα και όταν έβρεχε κόλλαγε. Κολλήσαμε», μου λέει. Και ευτυχώς το ξεκόλλησα προς τα πίσω και της λέω «Θα περπατήσουμε τώρα 10 λεπτά και θα πάμε με τα πόδια». Μόλις φτάσαμε σε ένα υψωματάκι που από κάτω είναι ακριβώς το μοναστήρι, βλέπουμε τον πατέρα Ιάκωβο να κατεβαίνει. Πήγαμε να του μιλήσουμε και εκείνος μας κάνει «Μη μιλάτε, έχω τα Άγια, τη Θεία Κοινωνία. Πάω στα Δαμιά να κοινωνήσω ένα τιμοθάνατο». Εμείς σταματήσαμε στην άκρη, σταυροκοπηθήκαμε, πέρασε και συνεχίσαμε στο μοναστήρι. Φτάσαμε, χαιρετήσαμε τους δύο πατέρες, τρεις ήταν όλοι τότε, και πήγαμε στην εκκλησία να ανάψουμε ένα κεράκι και να περιμένουμε. Αλλά τη στιγμή που άναβα το κεράκι μου, άνοιγε η πόρτα του ιερού και βγαίνει ο πατήρ Ιάκωβος. Μας χαιρέτησε και πήγε να φύγει. Εγώ έμεινα. Τρέχω πίσω του. «Πάτερ Ιάκωβε, συγγνώμη». «Ορίστε, παιδί μου». «Συγγνώμη, αλλά προηγουμένως δεν σε βρήκαμε στον δρόμο». «Ναι, παιδί μου». «Δεν πήγαινε στα Δαμιά να κοινωνήσεις ετοιμοθάνατο». «Ναι, παιδί μου». «Πήγες, τον κοινώνησες». Σας λέω ότι για να πάει με το ζώο από εκεί που ήταν μέχρι τα Δαμιά ήθελε μία ώρα και άλλη μία τόση για να ξαναγυρίσει. Όμως σε 10 λεπτά μέσα έβγαινε από την πόρτα του ιερού. Του λέω λοιπόν, πώς πήγες και γύρισες τόσο γρήγορα? Και εκείνος μου είπε, αυτά παιδί μου είναι του Θεού πράγματα. Και έφυγε. Πρέπει να σας πω ότι ζήτησα από τον άνθρωπο αυτόν να διηγηθεί το περιστατικό στον τότε νέο Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο, όχι τον σημερινό, τον προκάτοχό του. Και το διηγήθηκε ακριβώς όπως μου το είπε και εμένα. Και τότε ο Μητροπολίτης είπε ένα λόγο στα αστεία, ο οποίος όμως ήταν προφητικός. «Σε μπελάδες θα μας βάλει να τον ανακηρύξουμε Άγιο». Και τελικά αυτός ο λόγος επιβεβαιώθηκε. Έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Τη δεύτερη την απέκτησα μπαίνοντας στο μοναστήριο. Όταν νεαρό διακάκι εγώ πήγα να πάρω την ευχή του και ο πατήρ Ιάκωβος επέμενε να μου φιλήσει το χέρι. Και αυτό που με εξέπληξε ήταν η δύναμη με την οποία μου τραβούσε το χέρι. «Μα γέροντα», του λέω, «εγώ είμαι νεαρό διακάκι, εσείς είστε ιερέας». «Εγώ, παιδί μου, έμαθα από τους γονείς μου να σέβομαι τους ιερείς». «Γέροντα, ναι, αλλά εγώ είμαι, εσείς είστε ο ιερέας, εγώ είμαι διάκος». Τελικά μου φίλησε το χέρι, του φίλησε το δικό του και μου είπε «Τώρα είσαι καλός μοναχός που έκανες υπακοή». Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά αυτό που έγινε ο πατήρ Ιάκωβος το όφιλε κατά ένα μεγάλο μέρος στην παράδοση την οικογενειακή, στην ευλάβεια και της μητέρας του ιδιαίτερα και του πατέρα του.
Και εκείνος μεγάλωσε σε ένα τέτοιο σπίτι που τον παρακινούσε να εκκλησιάζεται. Και ο μικρός Ιάκωβος πήγαινε πρωί-πρωί για να βοηθήσει τον παπά στην εκκλησία. Πήγαινε και καθάριζε το ναό της Αγίας Παρασκευής που ήταν το κημητήριο και του εμφανίστηκε η Αγία Παρασκευή και τον ευχαρίστησε γιατί φροντίζει τόσο πολύ το ναό της. Πρέπει να σας πω ότι το μικρό Ιακωβάκι, όπως το έλεγαν, όταν στο χωριό ήταν καμιά γυναίκα που δυσκολευόταν να γεννήσει, το φώναζα να κάνει προσευχή και να γεννήσει καλά και έτσι γινόταν. Έτσι μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων, αυτό το μικρό παιδί είχε μια ιδιαίτερη χάρη. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Όταν εκοιμήθη η μητέρα του, αισθάνθηκε απαρηγόρητος και πήγαινε στο κημητήριο και έσκαβα παιδί μου με τα χεράκια μου για να βγάλω τη μητέρα μου και έκλαιγα. Και το βράδυ βλέπω τη μητέρα μου στον ύπνο μου και ήτανε μουσκεμα. Και έτσι λέω, «Μανούλα, γιατί είσαι έτσι?» Και τότε η μανούλα μου λέει, μου μίλησε αυστηρά και μου λέει, «Βλέπεις πως με κατήντησες που έρχεσαι κάθε βράδυ και κλαις πάνω στον τάφο μου?» Και από τότε, πάτερ μου, δεν ξανάκλαψα ποτέ. Και αυτό το έλεγε όταν μερικές φορές του πήγαινα ανθρώπους ιδιαίτερα πονεμένους που είχαν χάσει παιδί, που είχαν χάσει κάποιο νέο άνθρωπο και ο πατήρ Ιάκωβος από τη στιγμή που τους παρελάμβανε τους έφερνε την ηρεμία και τη γαλήνη μέσα στην ψυχή τους. Τους μιλούσε με τέτοιο τρόπο σαν να τον είχε μπροστά του τον και κοιμημένο. Και θυμάμαι όταν κάναμε το μνημόσιο ενός παιδιού που έφυγε νέος και τότε μόλις βγήκε από τη λειτουργία συναντά τη γυναίκα του και έτσι λέει, «Παιδί μου, ο Λάμβρος σου ήταν εδώ σήμερα, ήταν μαζί μας». Και το έλεγε με τέτοιο τρόπο που δεν σου άφηνε έτσι αμφιβολίες ή να υποθέσει ότι το έλεγε συμβολικά. Έτσι το ένιωθε γιατί έτσι το έβλεπε. Και άλλα τέτοια περιστατικά. Ήταν λοιπόν εκείνος που μπορούσε πραγματικά να παρηγορήσει τους ανθρώπους. Από εκείνη την ημέρα της πρώτης επίσκεψής μου, επί 25 χρόνια τον έζησα από κοντά. Ήτανε κοντά πρώτον το μοναστήρι, ανέβαινα σχεδόν κάθε εβδομάδα, αλλά και εκείνος όταν είχε κουρές, όταν είχε διάφορα πράγματα, με καλούσε να ανέβω. Και από την άλλη πλευρά συνειδητοποιούσα σιγά σιγά ότι ένας άνθρωπος του Θεού, ένας άνθρωπος που ζούσε για το Θεό, ένας άνθρωπος που ανήκε στο Θεό, ένας άνθρωπος που φανέρωνε το Θεό. Κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς τι ήταν εκείνο που έκανε τον πατέρα Ιάκωβο να περπατάει σε σωστό δρόμο. Όταν νέος μοναχός μαζί με τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Καψάνη πήγαμε στο μοναστήρι και παρακαλέσαμε τον πατέρα Ιάκωβο να έρθει και στο δικό μας μοναστήρι να μας ευλογήσει, ο πατήρ Ιάκωβος του απάντησε, «Τι να έρθω να κάνω, πάτερ μου, στο μοναστήρι σας? Εγώ είμαι ένα ψόφιο σκυλί που βρωμίζει τον αέρα. Τι να έρθω να κάνω στο μοναστήρι σας?» Δεν σου άφηνε όμως καμία εντύπωση ότι ταπεινολογούσε, αλλά ότι είχε αυτή την αίσθηση που την κράτησε σε όλη τη ζωή. Δεν τον έκανα να πλανηθεί η έπαινη των ανθρώπων, η αναγνώριση του κόσμου. Ο πατήρ Ιάκωβος, ό,τι κι αν γινότανε, τα απέδιδε όλα στον Όσιο Δαβίδ. «Βλέπεις, παιδί μου, τι θαυμαστό Άγιο έχουμε, τι κάνει, πώς βοηθάει τους ανθρώπους, πώς τρέχει» και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, και γι' αυτό στις πέντε λέξεις που έλεγε, οι τρεις ήτανε «με συγχωρείτε», γιατί ακριβώς είχε αυτή την ταπείνωση ότι δεν είναι τίποτα. Και μερικές φορές έλεγε εξομολογούμενος, «Τι έρχονται, παιδί μου, να κάνουν σε ένα φτωχό και ταπεινό Ιάκωβο, έναν αγράμματο άνθρωπο, αρχιερείς, καθηγητές πανεπιστημίου, τι έρχονται να κάνουν?»
Και όταν οι άνθρωποι πήγαιναν να εξομολογηθούν, εκείνος έπεφτε μπρούμητα κάτω και άκουγε την εξομολόγησή τους. Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν μιας αληθινής πίστης. Όχι ότι πίστευε ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά εμπιστευόταν το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Ήταν ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί τους ανά πάσα στιγμή και για κάθε πρόβλημα. Έτσι διελέγεται για τα προβλήματα των ανθρώπων, αλλά και για τα δικά του. Κάποτε αρρώστησε. Εγώ τότε ήμουν παιδάκι του γυμνασίου Λυκείου. Απλά τότε μάθαμε, τον πατέρα Ιάκωβο τον είχαν φέρει σε μια κλινική. Αργότερα μου διηγήθηκε ο ίδιος το περιστατικό. Είχε προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά και δεν ήθελε να πηγαίνει στους γιατρούς. Νόμιζα, παιδί μου, ότι πάνω στους γιατρούς βλέπουν το σώμα μας και πορνεύουμε, μου λέει. Αλλά ένιωθε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα και είπε στον Άγιο, Άγιε μου Δαβίδε, άμα θέλεις να ξαναγυρίσεις στο μοναστήρι σου, έλα και κάνε με καλά. Αλλά άμα θα έρθεις, πέρασε το Προκόπη και πάρε και τον Άγιο Άγιο το Ρώσο και λέτε μαζί. Νόμιζα, παιδί μου, ότι οι Άγιοι περπατάνε σαν και εμάς. Τον πήγανε στο νοσοκομείο και εκεί που περίμενε ανοίγει η πόρτα του δωματίου του και μπαίνουν δύο πρόσωπα. Ένας ηλικιωμένος, ένας γέροντας και ένας νέος στρατιώτης. Τι κάνεις, πατέρ Ιάκωβο, τι να κάνω, δεν είμαι καλά, ενηχείρηση θα μου κάνω, εγώ δεν θέλω, φοβάμαι. Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά. Εμείς είμαστε αυτοί που μας κάλεσες. Δεν μας κάλεσες, ήρθαμε. Εγώ είμαι ο γέρον Δαβίδ και από εδώ ο Ιωάννης ο Όσιος και ομολογητής. Τη λέξη ομολογητής ο πατήρ Ιάκωβος την έλεγε με ένα ιδιαίτερο χρώμα. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Και εξαφανίστηκαν. Έρχεται η ώρα για να μπει στο χειρουργείο. Ο γιατρός που ήξερε έτσι τη συστολή του, του έκανε την ένεση για την άρκωση με το αντερί του. Την ώρα εκείνη που τον έβαλαν όμως, βλέπει να ανοίγει η πόρτα του χειρού και να μπαίνουν οι δύο Άγιοι. Α, ήρθαν οι πατέρες. Οι άλλοι πατέρες της μονής που τον συνόδευαν, νόμιζαν ότι ήδη άρχισε να αναρκώνεται και να βλέπει στον ύπνο του καλογέρους. Τους άκουσε όμως και τους είπε, δεν είμαι ναρκωμένος, τους βλέπω. Η ανιχείρηση έγινε. Οι γιατροί τότε είπαν ότι έπρεπε να είχε πεθάνει πριν από 2 χρόνια με τα προβλήματα υγείας που είχε. Όμως γύρισε στο μοναστήρι. Ο πατήρ Ιάκωβος, αν ένα ποτήρι νερό του δίνατε, θα το έλεγε μέχρι να πεθάνει, θα το μνημόνευε. Έτσι λοιπόν πάντοτε έλεγε πόσο καλός γιατρός ήταν ο κύριος Καλοχέρης που του έκανε την επέμβαση. Και κάποια στιγμή βλέπει τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και του λέει, «Σε ακούω, πάτερ, που λες πόσο καλός γιατρός είναι ο κύριος Καλοχέρης. Είναι όντως καλός γιατρός, αλλά εγώ οδηγούσα το χέρι του. Ή τον αφήγεις σήμερον και αφέθεις δια την αύριον». Και ευτυχώς αυτό το αύριο κράτησε 40 περίπου χρόνια. Είπα ότι αν του φέρατε ένα ποτήρι νερό, θα σας έλεγε για πάντα ευχαριστώ. Άκουσα προηγουμένως έναν ύμνο που μνημονεύει μία παρουσία της Παναγίας. Αλλά την Παναγία την είχε δει στο νοσοκομείο που πήγα να τον δω, στο Νίμιτς. Και μάλιστα ξαφνιάστηκε. Μου λέει, παιδί μου, νόμιζα ότι ήταν νοσοκόμα και παραξενεύτηκα. Και είπα, καλά, οι νοσοκόμες εδώ έχουν και τα παιδάκια τους μαζί. Γιατί ήταν μία νοσοκόμα που κρατούσε ένα παιδάκι στην αγκαλιά. Τον παρηγόρησε και εκείνη, του είπε, θα γίνεις καλά, μη στεναχωριέσαι, και τη χάνει για μια στιγμή. Και τότε γυρίζει στο διπλανό του ασθενή και του λέει, οι νοσοκόμες εδώ έχουν και τα παιδάκια τους μαζί. Ποια παιδιά, του λέει εκείνος. Μα η νοσοκόμα που ήρθε προηγουμένως. Ποια νοσοκόμα, του λέει, εγώ δεν είδα τίποτα. Όμως ο Άγιος Ιάκωβος είχε δει την νοσοκόμα που ήταν η Παναγία και που ήρθε να τον διαβεβαιώσει ότι όλα θα πάνε καλά.
είπε ότι είχε ένα θάρρος απέναντι στον Άγιο Ιάκωβο, που άλλοτε τον παρακαλούσε και άλλοτε του μίλεγε και λιγάκι απότομα. Μια μέρα λοιπόν ήρθε μια είδηση στο μοναστήρι ότι κάποιος την προηγουμένη το βράδυ είχε κόψει 30 ρίζες ελιές από τον Ελαιώνα της Μονής. Στενοχωρήθηκε ο πατήρ Ιάκωβος, πήγε μπροστά στην εικόνα του Αγίου και του είπε: «Γέροντα, τι μου καμαρώνεις εκεί στην εικόνα σου? Εγώ άφησα τα πράγματά μου και ήθελα να υπηρετήσω εσένα και εσύ δεν φροντίζεις το μοναστήρι σου? Αν μέχρι το απόγευμα δεν μου έχεις φέρει εδώ αυτόν που έκοψε τις ελιές, εγώ ούτε καντήλι θα σου ξανανάψω, ούτε θα σε ξαναφημιατίσω». Και όμως, λίγο πριν χτυπήσει η καμπάνα του Εσπερινού, χτύπαγε η πόρτα της Μονής, που μπήκε ο ένοχος. «Πάτερ Ιάκωβε, εγώ έκοψα τις ελιές. Τι θα με κάνεις, θα με πας στο δικαστήριο?» «Βρε παιδάκι μου», του λέει, «γιατί να σε πάω στο δικαστήριο, αλλά και εσύ γιατί το έκανες αυτό? Δεν καταλαβαίνεις ότι ο Άγιος έχει ανάγκη από το λαδάκι του?» Του λέει, «θα μου πεις, έχει ο Άγιος ανάγκη από το λαδάκι του?» «Ναι, παιδί μου. Ξέρεις, ο Άγιος μας εδώ, με αυτό το λαδάκι, πόσες φτωχές οικογένειες βοηθάει, σε όλα αυτά τα χωριά τα γύρω-γύρω, και πόσους άνθρωπους φτωχούς που φτάνουν στο μοναστήρι?» Και πραγματικά, αυτό ήταν αλήθεια. Γιατί ο πατήρ Ιάκωβος ήταν μια διαρκής πηγή φιλανθρωπίας. Είχε ένα ταγαράκι κατά το κρεβάτι του. Ό,τι του έδιναν το έβαλε εκεί. Από εκεί έβαζε και από εκεί έβγαζε, χωρίς ποτέ να μετρήσει τίποτα και χωρίς ποτέ να στερηθεί το παραμικρό. Κάποτε, μετά από το θάνατο ενός παιδιού, νέου ανθρώπου μάλλον, πήγα στο μοναστήρι. «Τι κάνει, παιδί μου, αυτή η οικογένεια?» «Γέροντα, προσπαθούμε. Και εμείς είμαστε κοντά τους». Βγάζει λοιπόν και μου δίνει 5.000 δραχμές να τις δώσεις, παιδί μου, να πάρει παπουτσάκια στα παιδιά. Να είναι ευλογημένο. Σε μια εβδομάδα περίπου ξαναπάω. Πάλι με ρωτάει. Και μου δίνει τώρα 10.000. «Ελώ, γέροντα, μου δώσατε και προχτές». Και μου απαντά: «Δεν πειράζει, παιδί μου, 5 δίνω εγώ, 10 μου στέλνει ο Άγιος». Μια δεύτερη τέτοια περίπτωση, ένα Σάββατο, έχω λειτουργήσει στο μοναστήρι και είμαστε έξω πίσω από το ιερό, εκεί που ήταν η παλιά Αγία Τράπεζα, και μιλούσαμε. Και κάποια στιγμή με ρωτάει για μια άλλη οικογένεια, για την οποία μου είχε ρωτήσει και μου είχε δώσει να τους βοηθήσουμε. Τη στιγμή που συζητάγαμε, μάλλον πάλι μου έδωσε κάτι και πάλι του λέει το ίδιο: «Μα γέροντα, προχτές μου δώσατε». Και μου λέει: «Δεν πειράζει, παιδί μου, εγώ 10 δίνω, 50 μου στέλνει ο Θεός». Εκείνη τη στιγμή λοιπόν περνάει ένας άνθρωπος από την Πελοπόννησο. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν έρθει στο μοναστήρι και είχαν ζητήσει από τον Άγιο Ιάκωβο αγιασμό για να λαδίσουν τα χωράφια τους. Ο πατήρ Ιάκωβος μερικές φορές έκανε μερικές ερωτήσεις, εξωτερικά περίεργες. Ήθελε να δοκιμάσει ή να συνειδητοποιήσει τους ανθρώπους. «Και τι πιστεύεις, παιδί μου, ότι άμα θα σου δώσω εγώ αγιασμό από τον Άγιό μας και ραντίσεις τα χωράφια σου, ότι θα τα προστατεύσεις?» «Ναι, γέροντα», του λέει, «το πιστεύω». Πήρε τον αγιασμό, ράντισε τα χωράφια, σε εκείνο το καλοκαίρι έπεσε χαλάζι, όλα τα σπαρτά έπεσαν κάτω, εκτός από αυτά που ήταν στα χωράφια αυτών των ανθρώπων. Από τότε οι άνθρωποι αυτοί σε κάθε σοδειά έφεραν τις απαρχές των καρπών στο μοναστήρι. Τώρα λοιπόν ήταν αυτός ο άνθρωπος που πέρασε, γιατί κάπου πήγαινε, «γέροντα», λέει, «την ευχή σου μόνο, παιδί μου, ήπια τα καφεδάκι, πιέτε». Ο πατήρ Ιάκωβος, όταν πήγαινε στο μοναστήρι, όπως λένε οι μεγάλοι πατέρες, φρόντιζε πρώτα να σε αναπαύσει υλικά. Να πιεις το καφεδάκι σου, φας το λουκουμάκι σου, «έχεις φάει, παιδί μου?» Εκεί την ώρα θα μαγείρευε, άμα δεν είχε φάει κάποιος. Είχε μια απέραντη φιλοξενία που σου έδινε την εντύπωση ότι τον κάθε άνθρωπο το έβλεπε σαν εικόνα του Χριστού και τον φρόντιζε έτσι. Οπότε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, φεύγοντας, του βάζει στο χέρι ένα φάκελο. Και τότε ο πατήρ Ιάκωβος έκανε κάτι που δεν το είχε ξανακάνει, σε μένα τουλάχιστον. Άνοιξε μπροστά μου το φάκελο και είχε μέσα 50.000. Και μου λέει: «Είδες που σου είπα, παιδί μου? 10 δίνω, 50 μου στέλνει ο Θεός». Με αυτή την αίσθηση της αγάπης και της φιλανθρωπίας, πρέπει να εξομολογηθώ κάτι που είναι πιο προσωπικό. Κάποτε έκανα κατασκήνωση για τα παιδιά της ενορίας μου και μερικές άλλες ενορίες που έκανα κατηχητικά.
Κάποια στιγμή αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες και εκείνη τη χρονιά ήμουν αρκετά προβληματισμένος αν θα κάνουμε την κατασκήνωση αυτή. Και πήγα στο μοναστήρι, αλλά δεν του είπα τίποτα. Εκείνος μου λέει, «Πάτερ μου, θα κάνετε φέτος την κατασκήνωση?» Λέω, «Γέροντα, έχουμε μερικές δυσκολίες». Του είπα, ήξερε και καταλάβαινε. Και μου λέει, «Όχι, παιδί μου, η κατασκήνωση ωφελεί πολύ τα παιδιά. Πρέπει να την κάνετε, πρέπει να την κάνετε». Και μου δίνει κάποια χρήματα για την κατασκήνωση, φωνάζει στον πατέρα Κύριλο, «Δώστε στον πατέρα Παύλο μακαρόνια, τρόφιμα». Όταν έφυγε από το μοναστήρι και κοίταξα να δω τα χρήματα που μου είχε δώσει, ήταν αυτά που απαιτούνται για τη λειτουργία της κατασκήνωσης. Και τότε αισθάνθηκα χαρούμενος, όχι γιατί εξασφάλισα τα μέσα, αλλά γιατί είχα την επιβεβαίωση αυτού του ανθρώπου ότι έπρεπε πραγματικά η κατασκήνωση να γίνει. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι ο πατήρ Ιάκωβος είχε μια μακρά οικογενειακή παράδοση που στη γενιά του από την πλευρά της μητέρας του ήταν 7 ιερομόναχοι στους Αγίους Τόπους και ένας Άγιος. Και η πρώτη σκέψη του ήταν να πάει στα Ιεροσόλυμα μόλις τελείωσε το στρατό. Όμως πήγε να προσκυνήσει στο μοναστήρι, ένα μοναστήρι που την εποχή εκείνη ήταν παρικμασμένο, είχε μόνο δύο εκείνη την εποχή καλογέρους, και ο γέροντας έφτασε, μόλις είχε απολυθεί από το στρατό, χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού, ένας καλόγερος του άνοιξε και προχώρησε προς την εκκλησία. Στην εκκλησία εκεί ήταν ένα γεροντάκι που το πρόλαβα κι εγώ και έπλαινε τα καντήλια. Και ο πατήρ Ιάκωβος του λέει, «Γέροντα, ευλογείτε». Τον κοιτάζει καλά, «Καλώς τον», του λέει. «Εσύ που ήρθες», του λέει. Του λέει, «Τη Φαράκλα έρχομαι». «Δεν σε ρωτώ αυτό», του λέει. «Πώς μπήκες μέσα στο μοναστήρι?» «Μου άνοιξε ο πάτερ». Υπήρχε ακόμα ένας πάτερ, αλλά το γεροντάκι αυτό ήξερε ότι ο κύριος κοιμόταν εκείνη την ώρα, ήταν μεσημέρι. Φαίνεται ο Θεός τον φώτισε να πάει να ερευνήσει αν είχε ξυπνήσει. Πήγε αλλά κοιμότανε. «Ποιος σου άνοιξε, παιδί μου, την πόρτα?» «Ένας πάτερ». Ποιος ήταν αυτός ο πάτερ? Τον ανακάλυψε όταν πήγε να προσκυνεί στην εικόνα του Αγίου. Αυτός ο πάτερ το είχε ανοίξει, ο Όσιος Δαβίδ. Και τότε συνειδητοποίησε ότι αυτή ήταν μια πρόσκληση του Αγίου για να μείνει στο μοναστήρι. Ο αγώνας που έκανε ο γέροντας στο μοναστήρι ήταν τιτάνιος. Όποιος ήξερε λίγο το μοναστήρι τότε, πώς ήταν και πώς είναι σήμερα, και ουσιαστικά σήμερα είναι όπως έγινε επί των ημερών του, τότε θα θαυμάσει αυτόν τον άνθρωπο που σε μια δύσκολη εποχή, χωρίς δρόμους, χωρίς μέσα, κατάφερε και αυτό το μοναστήρι άντεξε. Καθιέρωσε κάτι, την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Και επί χρόνια πολλά, χρόνια αμέτρητα, λειτουργούσε μόνος του κάθε μέρα, γιατί από τη Θεία Λειτουργία έπαιρνε δύναμη, έπαιρνε ζωή και μερικές φορές μας έλεγε, «Αν παιδιά μου ήξεραν οι άνθρωποι τι γίνεται την ώρα της λειτουργίας, δεν θα έφευγαν ποτέ από τη λειτουργία». Γιατί ο πατήρ Ιάκωβος είχε δει τους αγγέλους που κύκλωναν την Αγία Τράπεζα, που κάποτε μάλιστα έκθαμος από αυτά που έβλεπε, ενώ έπρεπε να κάνει τη μεγάλη είσοδο, είχε σταματήσει εκεί και τον έσπρωξε ένας άγγελος με τη φτερούγα του και προχώρησε. Μας μιλούσε για το πόση μεγάλη ωφέλη έχει η μνημόνευση των ονομάτων, πόσες φορές μνημονεύοντας αμέτρητους ανθρώπους, έβλεπε και εισέπρατε την ευχαριστία τους. Και όταν κάποτε για κάποιον παλιότερο αδελφό της Μονής που ο πατήρ Ιάκωβος κακοπέρασε στα χέρια του, προσευχήθηκε, τότε του απεκάλυψε, είδε τον ίδιο να του λέει, «Υποφέρω και μόνο όταν εσύ μου κάνεις τρισάγιο μονάβεις κερί, λιγάκι αναψύχομαι». Κάποια στιγμή με μια ομάδα καθηγητών, με κάποιους από αυτούς θα συναντηθώ αύριο στην Κρήτη, είχαμε μια καλή συνεργασία, ήμουν και εγώ τότε καθηγητής στο σχολείο, στο τεχνικό λύκειο, και περάσαμε ένα χρόνο πάρα πολύ ωραία. Συνδεθήκαμε και αυτή η παρέα βοήθησε πάρα πολύ και το σχολείο.
Είναι 30 Ιουνίου. Τελείωσαν τα σχολεία. Κλείνουν μάλλον. Εγώ έχω λειτουργήσει το πρωί σε ένα χωριό των Αγίων Αποστόλων και επιστρέφω να τους συναντήσω, να βρεθούμε, να χαιρετηθούμε. Τους συναντώ σε ένα σπίτι και εκεί βλέπω ότι ενώ πέρασε ένας χρόνος εξαιρετικός, όμως την τελευταία μέρα παραξηγήθηκαν. Μόλις μπήκαμε στο σπίτι, αρχίσανε. Πάτερ, κάτσε να σπούμε. Τούτο, εκείνο, τ' άλλο, τ' άλλο, τ' άλλο, με ζάλισαν. Μου λέει μια καθηγήτρια, εσείς τι έχετε να μας πείτε? Λέω, εγώ τι να σας πω? Τι έχετε να κάνετε απόγευμα? Τι να κάνουμε? Έχετε κάτι που σας κρατάει εδώ? Όχι. Μπρος. Περάστε στο αυτοκίνητο, ένα ηρωικό Ντάτσον που πήρε μέχρι 9 ανθρώπους και πάμε, λέω, στον Όσιο Δαβίδ. Μα στα χάλια που είμαστε στον Όσιο Δαβίδ θα πάμε? Άμα δεν πάμε, λέει, τώρα στα χάλια που είμαστε, πότε θα πάμε? Πήγαμε λοιπόν στο μοναστήρι, μπήκαν οι άνθρωποι, σκύνησαν το ναό και μετά καθίσαμε δεξιά καθώς μπαίνουμε κάτω από το χαγιάτι και ο πατήρ Κυρίλλος μας έφτιαξε ένα καφέ. Την ώρα που πήραμε τον καφέ μας, έρχεται ο γέροντας. Σηκωθήκαν όλοι, πήραν την ευχή του. Του λέω, γέροντα, επειδή μερικά από τα παιδιά εδώ έρχονται για πρώτη φορά στο μοναστήρι, θα μας πείτε λίγα για τον Άγιο και λίγα για το μοναστήρι? Ναι, πάτερ μου, ναι, πάτερ μου. Άλλωστε ο πατήρ Παύλος μας φέρνει πάντα καλούς ανθρώπους. Αυτό πιο πολύ για να τους ενισχύσει εκείνους. Αυτή ήταν μια άλλη ιστορία. Εκεί λοιπόν που άρχισε να τους μιλάει για τον Άγιο και για το μοναστήρι, κάποια στιγμή άρχισε να τους λέει όλα όσα είχαν γίνει νωρίτερα μεταξύ τους. Οι άνθρωποι ξαφνιάστηκαν, με κοίταξαν όλοι μαζί σαν να μου λένε πότε πρόλαβες και του τάπες. Εγώ απλά χαμογέλασα, τελείωσε. Γυρίζει σε μένα, πάτερ μου, θα μείνετε το βράδυ να φάμε? Λέω, γέροντα, όχι, στον Εσπερινό θα μείνουμε και θα φύγουμε. Όχι, όχι, δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει. Θα μείνετε να φάμε. Πάνω από στον πατέρα Κύριο να ετοιμάσει. Μόλις φεύγει, πέσαν οι άλλοι απάνω μου. Λέω, παιδάκια, θυμηθείτε, τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Θυμηθείτε ότι από τη στιγμή που ήρθα στο σπίτι σας μέχρι εδώ, δεν έχουμε χωρίσει ούτε δευτερόλεπτο. Όταν το συνειδητοποίησαν, σχεδόν όλων άλλαξε η ζωή τους από εκείνη την ημέρα. Ναι, σε εκείνη την ημέρα το οφείλουνε αυτοί που θα πάω να τους δω αύριο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να σας πω και το εξής. Είπαμε, είχε χαρίσματα αλλά τα άκρυβε. Μια μέρα παίρνει τηλέφωνο την ανιψιά του. Παιδί μου, τι κάνει το παιδί μας, ο σύζυγός της? Καλά είναι, γέροντα, καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Α, καλά, καλά είναι, παιδί μου. Παραξενεύεται εκείνη. Την παίρνει τηλέφωνο άντρας της, λέει, είσαι καλά? Ναι, καλά, καλά είσαι? Γιατί ρωτάς, Μαρία? Γιατί με πήρε ο γέροντας και με παραξένεψε. Λέει, κοίταξε, λέει, πέσαμε σε ξέρα. Αλλά δόξα τω Θεώ καταφέραμε και το αποκολλήσαμε το πλοίο χωρίς προβλήματα. Όταν επρόκειτο να γεννήσει το πρώτο παιδάκι της η ανιψιά του, ένα παλικάρι που σπούδασε στην Πάτρα και που αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, έπειτα από λίγο καιρό θα είναι καθηγητής στο ΕΔΟ Πανεπιστήμιο, Σάββατο θα πήγαινε να γεννήσει, Παρασκευή βράδυ 10 η ώρα χτυπάει η πόρτα. Πάω να ανοίξω, σκεπτόμενος ποιος είναι τέτοια ώρα. Και ήταν ο παππούς. Είχε μαζί του και το χεράκι του Αγίου Δαβίδ για να σταυρώσει την κοιλιά της Μαρίας. Μόλις η Μαρία πάει να του ετοιμάσει κάτι, λέει ο γέροντας στον σύζυγό της, παιδί μου, αύριο θα δυσκολευτείτε λίγο, αλλά μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Περιμένω, μου λέει, στον προθάλαμο και κάποια στιγμή βγαίνει ο γιατρός και μου λέει, τι προτιμάς, το παιδί ή τη μάνα? Εγώ, μου λέει, έγινα θηρίο. Του λέει, γιατί αν πάθει τίποτα η Μαρία, κάηκες. Ξαναμπαίνει μέσα και έπειτα από λίγο ξαναβγαίνει κάθιδρος και κλαμμένος. Εγώ, μου λέει, άρχισα να γριεύω τώρα, τι θα ακούσω? Και του λέει ο γιατρός, τόσα χρόνια μέσα στα χειρουργία, πρώτη φορά είδα τόσο ζωντανό το χέρι του Θεού. Αυτό το παιδί ήταν τυλιγμένο, λέει, με το λόρο. Τι έγινε, ποιος το έκανε, πώς έγινε?
δεν μπόρεσα να το καταλάβω και το παιδί ξεμπλέχθηκε και σήμερα είναι ένας ζωντανός άνθρωπος που, όπως είπα, ίσως θα είναι και κοντά σας. Θυμάστε, Άγιε Πατρών, τον παντρέψαμε εδώ στην Πάτρα. Ο πατήρ Ιάκωβος ήταν ένας άνθρωπος μιας μοναδικής ταπείνωσης και μιας διαρκούς προσευχής. Στο κελάκι του υπήρχαν γεμάτο εικονίσματα, ένα πετραχυλάκι, και αν χτυπούσε την πόρτα και έμπαινες πριν προλάβει, τον έβλεπες πάντα γονατισμένο, όπως τον είδετε εδώ γονατισμένο, να κάνει παρακλήσεις. Να έχει μπροστά του γράμματα που του στέλνανε οι άνθρωποι με τα προβλήματά τους. Και για τον καθένα θα έκανε προσευχή, θα έκανε παράκληση και θα τους έγραφε και δύο λόγια για να τους στηρίξει. Κάποτε, όταν εγώ πλέον ήμουν ιερέας και νεότατος, συνάντησα κάποια προβλήματα και κάποιες δυσκολίες στην εξομολόγηση. Δεφάσε λοιπόν να πάω στο μοναστήρι για να συμβουλευτώ τον γέροντα. Πήγα ένα Σάββατο πρωί, με έβαλε να λειτουργήσω, μετά με πήρε στο κελάκι του μετά τον καφέ και άρχισε να μου λέει μία ιστορία. Παιδί μου, λέει, έρχονται οι άνθρωποι να εξομολογηθούν. Είναι λιγάκι δύσκολη η εξομολόγηση. Από τη μια μεριά έχουμε τους ιερούς κανόνες, από την άλλη έχουμε τις αδυναμίες των ανθρώπων. Χρειάζεται, λέει, με υπομονή, με αγάπη, με στοργή, ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Ουσιαστικά είχε απαντήσει στα ερωτήματα τα δικά μου πριν τα θέσω. Και το συνειδητοποίησα όταν τελείωσε. Θα μπορούσε κανείς πολλά να θυμάται και πολλά να διηγείται από έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν λύγησε. Ήταν πάντα πρώτος στην ακολουθία. Παρόλο που οι γιατροί του λέγανε πήγαινε λίγο πιο αργά, μην πας πρωί-πρωί, όποιος πήγαινε θα τον έβρισκε εκεί, στο ιερό. Όταν, παιδί μου, πάω να λειτουργήσω, νιώθω πάρα πολύ κουρασμένος. Αλλά παρακαλώ τον Άγιο Θεό να μου δώσει τη δύναμη. Και μετά, με τη χάρη του, είναι σαν να μην έχω τίποτα, σαν να πετάω. Έτσι βίωνε τη Θεία Λειτουργία και τις εμπειρίες τις λειτουργικές που είχε, για τις οποίες έλεγε πάρα πολλά πράγματα στην κατάλληλη ώρα, στους κατάλληλους ανθρώπους. Και τώρα, εκ των υστέρων, συνειδητοποιούμε ότι, καθώς ο καιρός ερχόταν που θα έφευγε, όλο και περισσότερα απεκάλυπτε και μας έλεγε. Τον συναντήσαμε τελευταία εβδομάδα πριν φύγει, υγιέστατο, μέσα στα προβλήματά του βέβαια, όπως τον ξέραμε πάντοτε. Πήραμε την ευχή του, τον χαιρετήσαμε και φύγαμε για τη Θεσσαλονίκη. Γυρίζοντας, δέχομαι ένα τηλέφωνο. Ο πατήρ Ιάκωβος εκοιμήθη. Νόμιζα ήταν κάποιος συγγενής μου, μοναχός του στο Άγιον Όρος, αλλά με προσγείωσε ανάμεσα. Έφυγα από την Αθήνα τρέχοντας και έφτασα στο μοναστήρι στη μία τη νύχτα. Πήγα να προσκυνήσω. Σαστημένος βέβαια, συγκινημένος, ένιωσα ότι κάτι δεν ήταν καλά εκεί, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι. Πάω μετά να συναντήσω τους πατέρες και εκεί κάποιος λέει, «Βρε παιδιά», λέει, «ποιος έβαλε το Ευαγγέλιο πάνω από τα χέρια του πατρός Ιακώβου, δεν μπορούμε να το προσκυνήσουμε». Εκεί το συνειδητοποίησα. Λέω, «Δίκιο έχεις, αυτό είναι που είδα. Πάω να το τακτοποιήσω». Φανταζόμουν ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ θα είχε παγώσει. Όμως ήταν σαν να ήταν ζωντανός. Τα χέρια του είχαν μια απίστευτη ευληγησία και ευκινησία και έτσι παρέμεινε μέχρι και την ταφή του. Τακτοποίησα και ανέλαβα εκ μέρους των πατέρων της Μονής να τον αποχαιρετήσω και ξεκίνησα με τα λόγια που του είχε πει ο θείος Ιωάννης ο Ρώσος, όπως τον έλεγε, ή τον αφήγεις σήμερον και αφέθεις δια την αύριο. Αλλά αυτό το αύριο κράτησε 40 ολόκληρα χρόνια. Μας είχε πει, θα φύγω σαν πουλάκι, ένα θα κάνω και θα φύγω. Και έτσι έφυγε. Μετά τη Θεία Λειτουργία, και ενώ περίμενε να γυρίσουν από τη Χαλκίδα ένας από τους πατέρες που
επρόκειτο να χειροτονηθεί εκείνη την ημέρα διάκονος, εξομολογούσε. Και την ώρα της εξομολόγησης σηκώνεται όρθιος και λέει στην κοπέλα που εξομολογεί το «Σήκω, παιδί μου, γιατί στο κελί μας μπήκε ο Κύριος, η υπεραγία Θεοτόκος, ο Όσιος Δαβίδ, ο Θείος Ιωάννης, ο Θείος Ιάκωβος». Τι ήρθαν γέροντα να κάνουν όλοι αυτοί? Ήρθαν, παιδί μου, να μας βοηθήσουν. Τα τελευταία του λόγια γονατίζει και πέφτει. Και την ώρα χτυπάγαν την πόρτα, είχαν φτάσει οι πατέρες, σάστησε η κοπέλα, άνοιξε και εκεί παρέλαβαν το ιερό σκήνομα του Αγίου Ιακώβου, του οποίου η ψυχή ήδη είχε πετάξει. Θα σας πω δύο ακόμα πράγματα για μετά την κηδεία του. Την επομένη της κηδείας φτάνει ένα αυτοκίνητο στη Μονή. Μια νεαρή κυρία γιατρίνα με το παιδάκι της, την αδελφή της και την μητέρα της. Της είπα που είναι ο τάφος, νόμιζε ότι ήξερε, μετά διεπίστωσα τι είχε συμβεί. Αυτή η γυναίκα ερχόταν για πρώτη φορά στο μοναστήρι. Είχε επιχειρήσει να έρθει άλλες τρεις φορές και κινδύνευσε τη μία φορά, μου λέει, παραλίγο να πνιγούμε. Ήθελα το γέροντα να τον ρωτήσει για ένα σοβαρό πρόβλημα της αδελφής της. Ο γέροντας όμως της εμφανίστηκε το Σάββατο, την Πέμπτη, και της είπε την ημέρα της κοιμήσεώς του δηλαδή, και της είπε, παιδί μου, το πρόβλημα της αδελφής σου έχει έτσι, 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 και της το εξήγησε με λεπτομέρειες. Το πρωί λέει στο σύζυγό της, ό,τι και να γίνει το Σάββατο θα πάμε στον Άγιο Δαβίδ. Παρασκευή μεσημέρι σε ένα διάλειμμα με μια συναδελφό της πίνουν ένα καφέ και ακούνε το ραδιόφωνο που εκείνη τη στιγμή στην Πειραϊκή Εκκλησία μιλούσε κάποιος. Μας έκανε εντύπωση ο τρόπος που μιλούσε, αυτά που έλεγε, και πήραμε τηλέφωνο να μάθουμε ποιος είναι και μας απήντησαν. Είναι ο πατήρ Ιάκωβος από τον Όσιο Δαβίδ που εχθές εκοιμήθη και σε λίγο θα γίνει η κηδεία του. Και τώρα ήρθανε να ευχαριστήσουν αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο του Θεού, ο οποίος τους είχε φωτίσει. Όταν τελούσαμε το τεσσαρακοντήμερο μνημόσυνο, το μοναστήρι είχε χιόνια πολλά. Κάποια στιγμή μετά το μεσημέρι, προσπαθούσαμε να ανοίξουμε λίγο το χώρο, φτάνει ένα αγροτικό. Κατέβαινε ένας πανύψηλος άνθρωπος και του λέει ο πατήρ Σεραφείμ, άντε Νίκο, του λέει, πίσω από το ιερό σε περιμένει. Κάποια στιγμή εγώ έκανα μια βόλτα γύρω-γύρω στο δρόμο που είχαμε ανοίξει για το χιόνι και τον βλέπω στον τάφο του Αγίου και να κλαίει. Απεσήρθη. Όταν όμως σε λίγο ήρθε μέσα στο αρχονταρίκι, μας είπε το εξής. Ήτανε ναυτικός και είχε έρθει την αμέσως προηγουμένη το απόγευμα και τώρα το μεσημεράκι καθίσαν να φάνε. Την ώρα που τρώγανε του λέει η μικρή του κορούλα, «Μπαμπά, κυρίως ο παππούλης που πηγαίναμε στο μοναστήρι πέτανε». Γυρίζει, κοιτάζει τη γυναίκα του, τι λέει το παιδί. Λέει, «Ξέρεις, δεν θέλαμε να σε στενοχωρήσουμε, αλλά ο πατήρ Ιάκωβος πέθανε. Πετάχτηκε πάνω, όχι μόνο γιατί τον σεβόταν και τον αγαπούσε, αλλά γιατί είχε μια εμπειρία. Πέμπτη βράδυ κι αυτός, σταματημένο το πλοίο σε λιμάνι στις Ινδίες, χαλασμένο το πλοίο, άκαρπες οι προσπάθειες, τι φταίει και σταμάτησε το πλοίο, και το βράδυ βλέπει τον πατέρα Ιάκωβο να του δείχνει με το χέρι του το σημείο που ήταν χαλασμένο και να του λέει, παιδί μου Νίκο, αυτό πρέπει να αλλάξετε και θα φύγετε. Και πραγματικά, εκεί την ώρα που μας τα έλεγε, ήταν κι άλλοι άνθρωποι μέσα. Οπότε μια γυναίκα είπε, Άγιος άνθρωπος. Και τότε ο πατήρ Σεραφείμ, ένας από τους αδελφούς που συμπορεύτηκαν μαζί του για πολλά χρόνια, λέει, τι Άγιος, ψεύτης ήταν. Αυτός μας είπε πως δεν είχε πάει πουθενά και πήγε στις Ινδίες. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού δεν έγινε έτσι τυχαία. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Εμπιστεύτηκε το Ιερό Ευαγγέλιο και αγωνίστηκε να το ζήσει. Αγωνίστηκε να είναι ταπεινός και υπάκουος. Κάποτε
σε αυτή την ανιψιά του που τότε πεινούσανε, δεν τους έδωσε ούτε ένα πρόσφορο, γιατί δεν είχε ευλογία από τον γέροντά του. Μας φαίνεται ακραίο, αλλά ο πατήρ Ιάκωβος έβαζε την υπακοή πάνω απ' όλα. Και βέβαια ο Θεός ευλόγησε και την οικογένεια αυτή, αλλά και τον ίδιο τον Άγιο Ιάκωβο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πατήρ Ιάκωβος είναι ένα σημείο του Θεού στα χρόνια τα δικά μας. Ο Θεός ποτέ δεν άφησε αμάρτυρο τον εαυτό του. Και πάντοτε και σε κάθε εποχή έδινε τη μαρτυρία του διαμέσου των Αγίων του. Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Βλέπετε τόσα περίεργα γύρω σας, τόσα αντιευαγγελικά, τόσα αντιανθρώπινα, όπως είναι ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε, που με έκανε τεράστια εντύπωση ότι όλοι αυτοί που μίλησαν δεν έδωσαν δεκάρα για τα παιδάκια. Και διερωτάσαι, ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να παραδώσουν αθώα παιδιά στα χέρια ανθρώπων που όσο κι αν τους κατανοούμε είναι άρρωστοι. Κάποτε λοιπόν είχαν επισκεφθεί το μοναστήρι, μακαριστή πλέον η Γαλάτια, η Σουρέλη, μαζί με την παρέα της. Δεν είχαν ξαναπάει στον Όσιο Δαβίδ, ούτε είχαν γνωρίσει τον πατέρα Ιάκωβο, ήρθαν σε ένα άλλο μοναστήρι, στο Γαλατάκι, και μετά τη λειτουργία, ήταν του Αγίου Πνεύματος, τους ρώτησα, έχετε πάει ποτέ στον Άγιο Δαβίδ? Όχι, μου λένε. Έχετε γνωρίσει τον πατέρα Ιάκωβο? Όχι. Άντε να πάμε τώρα. Βέβαια είχαμε μερικές περιπέτειες στον δρόμο με το αυτοκίνητο, αλλά μετά τους έλεγα, τι θέλατε τώρα, στον Άγιο Ιάκωβο σας πάω, στον πατέρα Ιάκωβο σας πάω και θέλετε να πάνε όλα καλά? Θα μας έβαζε τρικλοποδιές ο διάβολος. Όταν τον γνώρισαν έμειναν έκπληκτοι και στο τέλος του λέει με το γνωστό της ύφος η Γαλάτια, «Γέροντα, εμείς τώρα φεύγουμε για να πάμε στην Αθήνα, σε αυτή την πόλη την τόσο δύσκολη, με τόσα προβλήματα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε στον κόσμο?» Και ο πατήρ Ιάκωβος όρθιος την κοιτάζει και της λέει, «Παιδί μου, να πείτε στον κόσμο ότι ζει Κύριος ο Θεός ημών». Αγαπητοί αδελφοί, αυτό το λέει και σήμερα ο Άγιος πλέον Ιάκωβος σε όλους μας. «Ζει Κύριος ο Θεός ημών». Και δεν μας το είπε μόνο, το απέδειξε με την αγιασμένη ζωή του, με τις παρεμβάσεις του μέσα στη ζωή των ανθρώπων, με την χάρη και την ευλογία που αποπνέει. Και όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τότε που ζούσε. Θα τελειώσω με ένα περιστατικό. Ένας απόστρατος της αεροπορίας οδήγηται ένα βράδυ στο Γνά σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Γίνεται επέμβαση, όπως θα ακούσετε το γιατρό μετά πόσο σοβαρή ήταν. Ο άνθρωπος αυτός μένει στην εντατική επί 10 μέρες και σε καταστολή. Όταν τη 10η μέρα συνέρχεται, χάρηκαν οι δικοί του, του μίλησαν, αλλά είδαν ότι αυτός ο άνθρωπος κοίταζε συνέχεια παράξενα στον απέναντι τοίχο. Του λέει η γυναίκα του, «Καλά, τι κοιτάει στον τοίχο έτσι πως κοιτάς? Βρε γυναίκα, λέει, δεν ξέρω πόσο καιρό ήμουν έτσι. Όλο αυτό το διάστημα εκεί απέναντι έβλεπα έναν καλόγερο. Έμοιαζε με τον Άγιο Νικόλαο, αλλά δεν φορούσε μήτρα, φορούσε σκουφάκι. Δεν ξέρω. Κανείς δεν ήξερε. Όμως αυτό το είπε και στο γιατρό του, ένα νέο παλικάρι. Και ο γιατρός του λέει, άκουσε σου πω κάτι. Όταν εγώ τελείωσα την εκπαίδευσή μου ως χειρούργος, ο καθηγητής μου, τον οποίον ιδιαίτερα εκτιμώ, μου είπε, «Αν καμιά φορά συναντήσεις δύσκολες καταστάσεις, να επικαλείσαι τον πατέρα Ιάκωβο από τον Όσιο Δαβίδ». Εγώ, λέει, τον πατέρα Ιάκωβο δεν τον ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ στο μοναστήρι του παρόλο που το θέλω, αλλά όμως έχω ιδιαίτερο σεβασμό στον καθηγητή μου.
όταν σε φέρανε ήταν 97% να πεθάνεις και μόνο 3% να ζήσεις, είχες εξελισσόμενη συψεμία. Εγώ αυτό μπορώ να σου πω μόνο. Βγήκε από το νοσοκομείο. Το είπε βέβαια αυτό που του είπε ο γιατρός και μια μέρα στο σπίτι έρχεται μια συγγενής του. Χτυπάει την πόρτα. «Καλημέρα, τι κάνετε, πως είστε, μπράβο, σε βλέπω». «Α, ξέρεις, πέρασα μπροστά από ένα βιβλιοπωλείο και βρήκα ένα βιβλίο που έλεγε για τον πατέρα Ιάκωβο και στο πήρα». Το ανοίγει την τσάντα της και του δείχνει το βιβλίο που έχει μπροστά την εικόνα του Αγίου Ιακώβου. Και ο άνθρωπος έμεινε έκπληκτος. «Αυτόν έβλεπα», λέει, «όλο αυτό το δεκαήμερο που ήμουνα σε καταστολή». Και ο άνθρωπος αυτός μετά πήρε το δρόμο για να πάει στο μοναστήρι και να ευχαριστήσει τον Άγιο. Λοιπόν, σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, όλα όσα σας είπα είναι αυτά που εγώ έζησα και πολλά άλλα ακόμα που ίσως κάποια στιγμή καταγραφούν λεπτομερέστερα. Πολλές φορές θυμόμαστε όλο και άλλα, αλλά να ξέρετε και ότι καθένας που τον γνώρισε έχει τις δικές του προσωπικές εμπειρίες. Το είπα και στην αρχή, ζούμε σε δύσκολα χρόνια. Σε χρόνια που φαίνονται να είναι δαιμονικά. Σε χρόνια που ίσως καμιά φορά να κλονιζόμαστε ή και να φοβόμαστε. Και το ερώτημα είναι, αυτό που κι εσείς προσπαθείτε με την ερωμιοσύνη, να στηρίξετε όλες αυτές τις αρχές που είναι οι αρχές του Ευαγγελίου, γιατί η παράδοση του γένους μας είναι ζυμωμένη με το Ευαγγέλιο, γιατί η ζωή όλων μας είναι επηρεασμένη από αυτό, γιατί το γένος μας τις δύσκολες ώρες του έζησε μέσα στην Εκκλησία, τις ώρες τις δύσκολες και από αυτήν άντλησε θάρρος και δύναμη. Σε αυτή την εποχή λοιπόν του κατακλυσμού ίσως θα έλεγα, της πονηρίας, της αμαρτίας, της αθεΐας, τι θα κάνουμε, θα σηκώσουμε ψηλά τα χέρια. Ο Άγιος Ιάκωβος μας απαντά, «Παιδιά μου, ζει Κύριος ο Θεός ημών». Αυτή είναι η παρακαταθήκη του, ας την εγκολποθούμε και ακολουθώντας τα δικά του βήματα και ίχνη, ας προχωρήσουμε και θα δούμε για μία ακόμη φορά ο λόγος του να επιβεβαιώνεται. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας που τόση ώρα ακούσατε όλα όσα είχα να σας πω και εύχομαι η χάρη του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους μας. Να είστε καλά. Απαραίτητο να πάω στο μοναστήρι του Αγίου Ιακώβου. Ο Χριστός Γέροντας, πατήρ Ιάκωβος Σαλίκης, γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1920 στο Λιδίσι της Μάκρης, σε ένα παραθαλάσσιο χωριό στο ύψος περίπου του Καστελόριζου. Το έτος 1922 η οικογένεια του μικρού Ιακώβου ακολουθεί τον σκληρό δρόμο του ξεριζωμού και της φυγής από τα πάτρια κόμματα, όπως όλος ο μικρασιατικός ελληνικός πληθυσμός της Μαρτυρικής Ιωνίας. Πολύ μεγάλη σημασία στην πνευματική εξέλιξη των απογόνων έχει η πνευματική κατάσταση και γενικά ο τρόπος ζωής των προγόνων τους. Έχει μεγάλη σημασία η ρίζα, έλεγε συχνά ο Γέροντας. Αυτή τη ρίζα ευτύχησε να αισθανθεί ως τον πρώτο αλλά και σημαντικότερο ίσως παιδαγωγό του στη ζωή της πίστης και της ευσεβίας στο πρόσωπο της μητέρας του Θεοδόρας, που ήταν στολισμένη με τις αρετές της ελεημοσύνης, της εγκρατείας, της νηστείας, της εργατικότητος και της ευθυκαιοσύνης. Ο Γέροντας από την ακρά του χρόνια έμαθε να ασκεί τη βία επάνω του, την κατατόν βία. Δούλευε κοντά στον πατέρα του, ο οποίος ήταν χτίστης, ακουβολάει πέτρες, λάσπες, και λοιπά, έτσι
όπως μας έλεγε πολλές φορές ο ίδιος, αυτό έγινε αιτία να ασκείται κατόπιν τη σημαντική του ζωή. Διότι έμαθε από μικρό παιδί να δουλεύει και να ασκείται. Η απόφαση του πατρός Ιακώβου για τη μοναχική ζωή είχε στοχεύσει αρχικά προς τους Αγίους Στόχους. Πριν ξεκινήσω, διηγείται ο Γέροντας, θεώρησα απαραίτητο να πάω στο μοναστήρι του Αγίου Δαβή να ζητήσω την ευλογία, τη βοήθεια και τις μεσητείες του Οσίου. Ήταν 15 Ιουλίου 1952 όταν έφτασα για αυτό το σκοπό. Αυτή ακριβώς την ημέρα παρουσιάστηκε στον Γέροντα με τρόπο θαυμαστό Όσιος Δαβή, ο οποίος μέσα στην παραδείσια εικόνα μιας ουράνιας πολιτείας ασκητών κάλεσε τον Γέροντα να ενταχθεί στη μοναχική του αδελφότητα. Η ζωή στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ επεφύλασε πολλές δυσκολίες και ανοιξοότητες στο μακαριστό Γέροντα. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της μονής ήταν κλειστομένες και δεν εξασφάλιζαν μια στοιχειώδη ανθρώπινη ζωή. Όμως ο Γέροντας βρήκε τον τρόπο να διαφεύγει από τις δύσκολες και προβληματικές καταστάσεις που δημιουργούνται στη μονή από διάφορες αιτίες. Και ο τρόπος αυτός ήταν η υπακοή στον ηγούμενο της μονής, τον πατερνικό δήμο. Στις 18 Δεκεμβρίου του έτους 1952, σε ηλικία 32 ετών, ο μοναχός Ιάκωβος χειροτονείται από τον μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος Γρηγόριο, ιεροδιάφωνος, και την επομένη 19 του ίδιου μηνός σε πρεσβύτερο. Ύστερα από λίγες ημέρες λαβαίνει από τον Μητροπολίτη του και τη γραπτή άδεια της πνευματικής πατρότητος. Έτσι, λέγει, ο ίδιος ο Πατριάκουβος μπορούσε να εξομολογώ τους χριστιανούς. Η χειροτονία του πατρός Ιακώβου σε ιερομόναχο τον ενίσχυσε πνευματικά με την τέλεση της καθημερινής θείας λειτουργίας. Κοινωνώντας καθημερινά τα άκραντα μυστήρια, ένιωσε τέτοια δύναμη μέσα του που έλεγε ότι αισθανόταν σαν λιοντάρι. Τέτοια θεϊκή φωτιά είχε η ψυχή μου που όλη την ημέρα ούτε πεινούσε, ούτε διψούσε, ούτε ζέστη, ούτε κρύο ένιωθα. Από το πρωί ως το βράδυ εργαζόμουν ακούραστος. Το 1975, με απόφαση του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου, αναδεικνύεται η ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Η υπεύθυνη πλέον ανάληψη της πνευματικής και διοικητικής διακονίας στην Ιερά Μονή έθεσε τον λίθνο της φωτεινής προσωπικότητος του Γέροντος επί την λιθνία. Ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης, ο βιαστής της Βασιλείας των Ουρανών, έγινε και βιαστής της καρδίας αμέτρητου πλήθους ανθρώπων, οι οποίοι έβρισκαν και συνεχώς βρίσκουν στο αγιασμένο πρόσωπό του λειτουργικές για τους αντάβγες της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είχε όλες τις χαρισματικές προϋποθέσεις για να πληκιστεί με την υψίστη των ερετών τη διάκριση. «Ζήτησα», έλεγε ο Γέροντας, «στην προσευχή μου από το Θεό να μου δώσει το χάρισμα ώστε να γνωρίζω από τα πρόσωπα τις καρδιές των ανθρώπων για να μπορώ να τους βοηθώ». Και ο Θεός μου το έδωσε. Η διάκριση του λοιπόν ήταν επίσης παρημιώδης και αυτό είναι αυτονόητο εφόσον η διάκριση προϋποθέτει την αγάπη και την ταπείνωση και με αυτή αντιμετώπιζε τον κάθε άνθρωπο προσωπικά και κατά την χρεια του έκαστο. Όλες αυτές οι αιρετές του μακαριστού Γέροντος με ένα υπέροχο τρόπο εφανερώθησαν στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, όπου εκεί επί δεκαετίες ολόκληρες είχε αφιερωθεί και επί ώρες αθέλετες υπηρετούσε τον άνθρωπο ο οποίος προσήκεται σε αυτό. Η ζωή του Γέροντα ήταν πλούσια σε θεοσημείες, σε θαυμαστές ψυχικές οράσεις. Η πραγματική του επικοινωνία με τον αγαπημένο του Άγιο και προστάτη του, τον Όσιο Δαβίδ, ήταν γι' αυτόν
θέμα τόσο απλό όσο η δική μας σχέση με τους συνανθρώπους μας. Του διορατικού και προορατικού ήταν δύο σημαντικά χαρίσματα της προσωπικότητας του Γέροντος που επέστρεψαν τους πνευματικούς του μόχθους και τη βία που άσκησε στον εαυτό του για να γίνει άξιος της Βασιλείας των Ουρανών. Οι χαρισματικές ενορατικές καταστάσεις και ικανότητες του Γέροντα εμπλούτιζαν το πνεύμα του με γνώση όχι πλέον ανθρώπινη, αλλά θεία και χαρισματική. Πολλές φορές μας έλεγε ότι εγώ πατέρες θα πεθάνω πάνω στο καθήκονο. Και πράγματι, κατά την ώρα της ομολογήσεως, ο γέροντας παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, όπως ακριβώς το πρωί είχε πει. Η κηδεία του ήταν πάντη. Δεν ήταν η κηδεία παρά αναστάσιμη ακολουθία. Πραγματικά ήταν μια εξόδους ακολουθία ενός Αγίου. Και όπως είπανε πολλοί άνθρωποι, σαν να έζησαν την εξόδια ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου. Και πραγματικά ήταν καρμόσυνη και πανηγυρική, διότι ήμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των Ασίων. Του λαού από την εξόδιο ακολουθία του αηδήμου γέροντος και πλέον Αγίου Ιακώβου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επισφράγηση του Αγίου Βίου του. Ενθυμούμε όταν κάναμε και την ανακομιδή των λειψάνων του αηδήμου πατρός Γερβασίου εδώ στην Πάτρα, σεβασμιότατε, το 2014. Χιλιάδες λαού πατρινών, παρότι είχαν περάσει 50 χρόνια, τον θυμούνται εδώ οι περισσότεροι θα ήταν παρόντες, ο λαός ανεφώνησε Άγιος. Η μαρτυρία του λαού
δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επισφράγηση της χάριτος του Θεού στο πρόσωπο ενός υγιασμένου ανθρώπου. Ευχόμεθα ο Άγιος Ιάκωβος να είναι πρέσβης προς Κύριον υπέρ ημών ύψιλον, πρώτα απ' όλα Άγιε Συσσανίου, που τον γνωρίζατε από τόσο κοντά και που μας μεταφέρατε αυτές τις ωραίες εμπειρίες της συναναστροφής με ένα σύγχρονο Άγιο. Είναι άλλο να ακούει κανείς, όπως είπατε, και άλλο να τον βλέπει, να τον ξέρει, να έχει συνομιλήσει μαζί του, να γνωρίζει εμπειρικά, βιωματικά, από αυτή τη συναναστροφή την Αγία Βιωτή και Πολιτεία του. Επειδή κάνατε τον κόπο να έρθετε κοντά-κοντά στην Πάτρα, εμείς για να σας ευχαριστήσουμε και για όσα ωραία μας είπατε και την προηγουμένη Κυριακή και σήμερα, επιτρέψατε μας, ελάτε να σας προσφέρουμε ένα απλό δώρο της αγάπης μας, εις ανάμνηση της εντάφτα επισκέψεώς σας. Είναι ένα αρχιερατικό εγκόλπιο. Με τα θερμών ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι να ευχαριστήσω τους αδερφούς της Ενωμένης Ρωμιοσύνης και την αδερφή μου αγαπητή Χριστός Ανέστη.